11 μήνες να έχουμε νόμο, 6 μήνες να έχουμε διοικητικό συμβούλιο και να μην έχουμε δει κανένα διορθωτικό μέτρο. Ναι, μιλούν ότι... Αυτά φταίνουν, κύριε... Βέβαια αυτές είναι αυτά. Υπήρχαν δύο γιατροί, τρεις ακτινολόγοι, δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προέκυψε κάτι, μάλλον είναι από ιατρική αμέλεια και μόνο. Κάθε λίγο και λιγάκι ένοχοι γιατροί. Έχουμε όλοι μας τις απαραίτητες ιατρικές γνώσεις ώστε να κρίνουμε πώς έπραξε ένας γιατρός. Δεν έγινε έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία και σαν αποτέλεσμα πέθανε ένα παιδί. Αυτό η γνώμη δική μου είναι ότι συνιστά ιατρική αμέλεια. Με μια μονοκονδυλιά για τυχόν ιατρικές αμέλειες. Ένα παιδί χτύπησε, πήγε στις πρώτες βοήθειες, ελήφθη ακτινογραφία του κρανίου, υπήρξε κρανιακό κάταγμα και δεν διαγνώστηκε. Στην ιατρική κανένα δεν υπάρχει εγγύηση. Όσο καλός γιατρός και να είσαι, μπορεί για κάποιο λόγο να σου προκύψει έναν περιστατικό το οποίο να έχει επιπλοκές από το άρθρα μέχρι το μέγα. Υπάρχουν τα δικαιολογημένα λάθη και τα αδικαιολόγητα. Τα αδικαιολόγητα συνιστούν ιατρική αμέλεια. Για τους λόγους τους υπαρκούς της υποστελέχων, το ότι δεν καλυφθόμαστε από τον απαραίτητο αριθμό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε υποστελέχωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο, υπήρχαν δύο ακτινολόγοι και τρεις γιατροί. Εσύ, συνάδελφοι, αν ήσουν εκεί και έβλεπες ένα παιδάκι που χτυπούσε και υπήρχε η ακτινογραφία και στην ακτινογραφία υπήρχε κάταγμα. Εντάξει. Θα άφηνες αυτό το παιδάκι να πάει σπίτι του. Μπορείτε να μωρήσετε την ιατρική αμέλεια. Ένας γιατρός ο οποίος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν ακολούθησε τις διαδικασίες όπως έπρεπε. Την ιατρική αμέλεια, την καταλήξη. Αμέλησε να κάνει τα σωστά βήματα. Είσαστε σίγουροι για αυτό που λέτε? Τι είναι η ιατρική αμέλεια? Σας παρακαλώ, μην εμπεμπαίνετε σε θέματα ιατρικά. Τον συνελήφθησαν οι δύο γιατροί του νοσοκομείου Λάρνακας, οι οποίοι έστειλαν το παιδί στο σπίτι, ενώ υπήρχε ακτινογραφία που έδειχνε το αιμάτωμα. Η ακτινογραφία δεν δείχνει το αιμάτωμα. Ο γιατρός ακολούθησε τη σωστή διαδικασία, δηλαδή είδε το παιδί, το έβγαλε ακτινογραφία, δεν έδειξε τίποτα, άρα έπρεπε να πάει σπίτι του. Δεν θα απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί είναι σε διαδικασία διερεύνηση. Γιατί δεν ήταν να μεταφερθεί το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου υπήρχε νευροχειρούργος, αλλά αντί αυτού τον έστειλε σπίτι του. Γιατί σας είπαν ότι έστειλε οδηγίες. Ένας γιατρός δεν εκπαιδεύεται μόνο να μάθει 5 πράγματα από ένα βιβλίο. Εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει περιστατικά κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Η ιατρική αμέλεια παραλαμβάνει. Είναι μόνο το δικαστήριο μπορεί να την αποδώσει. Όταν πας μέσα με γάγκρενα στο δεξί σου πόδι και σου κόψουν το αριστερό, εντάξει, δεν θα πεις ότι είναι αμέλεια αυτό το πράγμα. Θα περιμένεις να δικαστεί μετά από 2 χρόνια να πεις ότι είναι αμέλεια. Μα αντιλαμβάνεσαι ένα γιατρό να είναι 36 ώρες στο πόδι γιατί υπάρχει υποστελέχωση. Δεν μπορεί να κάνει λάθος. Και 36 ώρες να είναι. Εάν υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει έστω και υποψία, ένα παιδί να κινδυνεύει, δεν το στέλνει σπίτι του. Αυτό είναι η άποψη δική σας. Αντίληψη.